βάθος της ιστορίας είναι χθες. Για το μεγάλο βάθος της ιστορίας, το περιστατικό είναι χθες σήμερα. Για την οικογένεια είναι καθημερινό. Εδώ κάθε μέρα είμαστε όπως και τόσοι άλλοι. Είναι μέσα στο μυαλό μας, στο κοινό μας. Αυτό που καλεί εντύπωση ευχάριστη και είναι παρήγορο, είναι το ενδιαφέρον των μέσων, όπως εσείς, πανελλαδικά. Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι κάθε χρόνο υπάρχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον να μάθουν, να ακούσουν, να φέρουν στην επικαιρότητα στιγμές που δεν πρέπει να ξανασυμβούν και δυστυχώς συνέβησαν εθνοφυλακισμένους πλέον στον αντίποδα της παράδοσης από εμάς για ανθρωπιστικούς τάχα για μένα λόγους που δώσαμε. Τον δώσαμε. Με μόνη εντολή να μην δώσουμε και την παράδοση του τίποτα άλλο. Για λίγα μέτρα οι δύο παλικάρια είναι ακόμα σε φυλακές υψής σημασίας. Το μήνυμα πρέπει να ληφθεί εκεί που πρέπει, όπως πρέπει. Εμείς κάνουμε το καθήκον μας και εσείς κάνετε το καθήκον που το φέρατε. Η οικογένεια δεν θέλει καμιά προβολή. Από, πρέπει όμως να μην ξεχαστεί, να μιλήσει, να κρατιάσει ζωντανό το παράδειγμα και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Είπατε ότι δεν πρέπει να ξαναγίνει κάτι ανάλογο, κανείς δεν θέλει να ξαναγίνει, όμως είδαμε και πολύ πρόσφατα ότι συνέβη ξανά, είχαμε υπτάμενους που έχασαν τη ζωή τους πέρα του καθήκοντος. Λόγος ο καλύτερος δεν πήγε πολύ τα κίνητη μέρα, πήγε για αναγνώριση, αναχέτηση, τα γνωστά παιχνίδια των Τούρκων. Κίνητη μέρα μπήκαν, βγήκαν, δεν έγινε εμπλοκή αναγνώριση, όμως ο Γιώργος πήγε στην αποστολή αυτή που έπρεπε να πάει εξαιτίας του. Στην επιστροφή είναι γνωστό τι συνέβη. Η δική αυτό είναι ποιο είναι. Πιστεύετε ότι έρχεται κάποια στιγμή οι οικογένειες σμιναγών που χάνουν τη ζωή τους την ώρα που κάνουν αναχαιτήσεις πάνω από το Αιγαίο συνήθως, δικαιώνονται ποτέ τελικά? Μόνο στη μνήμη θα καταψέματα. Η ζωή που φεύγει δεν γυρίζει. Και όλοι αυτοί μην ξεχνάτε, το ξεχνάνε συνήθως κάποιοι τους έχουν δημόσιους υπαλλήλους, αντιπαραγωγικούς. Πιστέψτε με, η εκπαίδευση που έχουμε στο που τραβάνε δεν περίπτωση. Και είναι στον καθόλου την βαθμίδα των δημοσίων υπολείτων. Γιατί τι που είναι στον αέρα θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι, το ξέρουμε, είναι το πολύ μέχρι 35-36 ετών. Είναι πάνω στο άτος της ηλικίας του, στην οριμότητα την επιχειρησιακή. Είναι το κάτι άλλο, τουλάχιστον εξαιτίας του στη μανής.